Βαθμολογικά η Φύελλα είναι στη δεύτερη θέση, το Φιλότι αρκετά πιο κάτω. Υπάρχει σίγουρα μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Βέβαια το Φιλότι είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει να την υπολογίζουμε, δεν είναι κακή ομάδα και μπορεί να αφαιρέσει βαθμούς από οποιαδήποτε ομάδα στο πρωτάθλημα. Είναι η 13η αγωνιστική Κυκλάδων. Και μετά από αυτό το παιχνίδι η Φύελλα έχει το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Πανθηραϊκό, το οποίο ίσως και να κρίνει το πρωτάθλημα. Ενώ ξεκινάει το παιχνίδι βλέπουμε μια βαθιά παλιά εδώ από τις παίξεις του Φιλωτίου προς τα δεξιά. Λάθος όμως εκεί και κερδίζει η Φύελλα το πλάγιο. Η Φύελλα που με τα δύο πολύ ψηλά παιδιά στην αμυντική της διάταξη με τον Παλιάκα και τον Κυριάκο, οι οποίοι πραγματικά είναι δίδυμοι πύργοι στην άμυνα της Φύελλας, θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε όλους τους επιθετικούς από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ δυναμικά παιδιά και τα δύο. Πολύ καλοί αθλητές. Ανέβα τώρα στο κέντρο. Σου αφήνει να εκδηλώσει επίθεση στο Φιλότι. Δεν μπορεί. Κόβουνε οι παίκτες του Μαρίου. Αγκαράη σπάει την μπάλα αριστερά. Ζαφυρόπουλος εκεί γεμίζει αριστερά. Για να δούμε, πηγαίνει. Λαδιανός είναι, όχι, είναι ο Γιουρέλης, χάνει όμως, πολύ ωραία βάζει το σώμα του ο παίκτης του Φιλωτίου, ο Στρατούρης. Και το Φιλότι κερδίζει το out. Μπαγκαράη, το νούμερο 8 της Φύελλας, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και πιστεύω ότι η Φύελλα τον υπολογίζει πάρα πολύ. Δηλαδή πάνω από τα πόδια του κρέμεται επιθετικά η ομάδα μαζί με τον Αρβανίτη και το Δαμίου και το Γιουρέλη, βέβαια, που είναι πολύ καλοί παίκτες. Εδώ κόβει ο Παλιάκας. Για να δούμε εδώ, στο κέντρο η μπάλα ψηλά, κατεβάζει ο Αρβανίτης και βίνει πολύ ωραία, κόβεται όμως από τον Λιοφάγο, ο οποίος γεμίζει. Για να δούμε εδώ, περνάει, όχι, θα κόψει ο Κυριάκος, ο Παλιάκας και θα παραχωρήσει το Άραου για την ομάδα του Φιλότιου. Αρκετά δυναμικά μπήκαν και οι δύο ομάδες, δυνατά, ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους. Ενώ έχει και αρκετό κόσμο στο γήπεδο, πολύ καλό καιρό. Πολύ ωραίο καιρό για ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε να παιχτεί και ωραίο ποδόσφαιρο. Για να δούμε εδώ τώρα η μπάλα, Άραου κερδίζουν οι παίκτες της Ήλας. Με τον Αγκαράη που αφήνει, όχι, δεν είναι αράουτ, είναι φάουλ. Δεν έγινε κάποιο φάουλ ή κάποιο χέρι εκεί. Είναι πάνω στην πάλι ο Αρβανίτης. Φεύγει. Ποιος είναι το νούμερο 10, ο Δαμίγος που θα εκτελέσει το ελεύθερο. Θα γεμίσει λογικά. Κάνει το γέμισμα για να δούμε, ψάχνει κάποιο κεφάλι. Σηκώνει το Αρβανίτης, χάνει. Ξανακερδίζει την μπάλα όμως ο Πολυκρέτης. Και έχουμε τραυματισμό, έχουμε τραυματισμό. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Αρβανίτης που χτύπησε. Μάλλον χτύπησε με την επαφή του με τον Πολυκρέτη στον αέρα. Βλέπουμε μπαίνει ο γιατρός εδώ να του παράσει τις πρώτες βοηθείες. Ελπίζουμε να είναι καλά ο Αρβανίτης. Ο Αρβανίτης που είναι ένας πολύ τεχνικός παίκτης, έχει πάρα πολύ καλή τρίπλα. Είναι γρήγορος, είναι δηλαδή πιστεύω πάρα πολύ καλός επιθετικός. Μεσοεπιθετικός για την ακρίβεια. Του αρέσει να έρχεται και να βγει έξω από την μεγάλη περιοχή και να παίρνει την μπάλα, να κάνει κοφτές μπαλές. Είναι πάρα πολύ καλός. Να το βλέπουμε, σηκώνεται, είναι τάξη, ευτυχώς. Πατάει τα δουλειά του γερά. Ενώ θα βγει από τις γραμμές του γηπέδου για να επανέλθει αργότερα. Ο Αγκαράη στο πλάγιο θα επαναφέρει, θα κάνει το fair play για τη Φύελλα. Λογικά. Ναι, λοιπόν, θα το κάνει και θα πιάσω πολύ κρέτη στην μπάλα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πολύ κρέτη τώρα, έτοιμο το βολέ. Κάνει το βολέ, πάει στο κέντρο του γηπέδου, κόβουν οι παίκτες της Θήλας. Χέρι, χέρι από τον Ζαφυρόπουλο. Ο Ζαφυρόπουλος είναι ένα καινούριο παίκτης φέτος στη Θήλα, ένα πολύ δυναμικό παιδί, ένα πολύ καλό πακ. Πέρσι ήταν με την ομάδα του Φίλου Στεφανίου. Είμαστε και συμπαίκτες. Για να δούμε τώρα εδώ. Φιλότι. Γεμίζει την μπάλα. Καλή μπαλιά. Κόβει ο Κυριάκος όμως εκεί με το κεφάλι. Κερδίζει ο Βλαβιανός.
σπάει την μπάλα αριστερά. Αγκαράει. Βάζει εκεί όμως πολύ ωραίο το σώμα του. Ο πράσινος και κερδίζει το R-out. Πράσινος στο δεξί μπακ της ομάδας του Φιλωτίου, ένας πολύ καλός παίκτης. Δίνει την μπάλα στο κέντρο, έχουμε εδώ το γέμισμα. Εύκολα εκεί, κόβει ο Παλιάκας, κερδίζει ο Αγκαράει. Λάθος του Αγκαράει όμως. Και βγαίνει στην αντεπίθεση τώρα το Φιλώτη. Δεν είναι καλή παλιά. Κερδίζει από δεξιά τώρα η Θύελλα με τον Δαμίγο. Ο Δαμίγος εκεί πιέζει και κερδίζει, όχι δεν κερδίζει. Το πλάγι η μπάλα είναι για το Φιλώτη. Ψάχνουν λοιπόν όπως είπα και πριν τα πατήματά τους σε δύο ομάδες. Είναι νωρίς ακόμα. Εδώ ένα ωραίο διώξιμο. Για να δούμε εδώ κάποιο φάουλ. Όχι, δεν είναι φάουλ. Ο Φλαβιανός γεμίζει. Από δεξιά τώρα το Φιέλα, μια πολύ ωραία μπαλιά. Κόβει όμως εκεί με το νούμερο 2 ο Μουστάκης. Και έχουμε το κόνερ για την ομάδα της Φιέλα. Η Φιέλα είναι πολύ καλή ομάδα στα στιγμένα. Έχει πολύ καλά κεφάλια στην επίθεση και γενικά σαν ομάδα έχει πολύ καλή κεφαλιά. Για να δούμε αυτό το κόρνερ με τον Δαμίγο. Τελεί το κόρνερ, πολύ καλός. Δεύτερο δοκάρι, αλλά εκεί δεν πηδάει ο Παλιάκας. Κλίστρισε. Και η ομάδα Ράουτ για το Φιλώτη. Παίρνει λοιπόν στα καρέ της ομάδας του Φιλωτίου για πρώτη φορά η Θύελλα. Και είναι το πλάγιο, δεν διώχνει εκεί, άτσαλα. Και κερδίζει η Θύελλα.